του πανελλαδικού δικτύου e-real estate. Θέμη, καλό μήνα. Καλό μήνα με υγεία και όμορφες στιγμές. Έτσι, μπράβο. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Φαίνεται θα πάει πολύ καλά το καλοκαίρι πάντως αυτή τη στιγμή. Από πού το τουριστικά λες? Ναι, ναι, ναι. Γιατί ένα, αν το δούμε ενεργειακά, μην έχουμε τίποτα σπαρματσέτα που λέει η γιαγιά μου. Όχι, όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Μας φτάνουν αυτά που έχουμε ζήσει. Εντάξει. Τώρα. Και θα αρχίσουμε να το βαπτίζουμε, να λέμε να το βαπτίζουμε και να λέμε ότι να το κάνουμε για ατμόσφαιρα. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Εσείς έχετε κάνει μια πολύ σημαντική μελέτη. Σε ποια ακίνητα επενδύουν οι ξένοι στην Ελλάδα και μετά να μας δώσει και ένα στίγμα ανέξει και για τον Πειραιά. Και σε ποιες περιοχές. Και σε ποιες περιοχές, ακριβώς. Είδαμε το εξής. Είδαμε ότι υπάρχει ένα έντονο πυρητικό αποτύπωμα στην ισοτική χώρα. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι πάρα πολύ ομογενείς από τις ΗΠΑ, από την Αυστραλία, αλλά και πάρα πολύ παραδοσιακοί αγοραστές από Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Μέση Ανατολή και τώρα τελευταίοι κάποιοι πλούσιοι Τουρκοί τα τελευταία 2-3 χρόνια, επιλέγουν τις Κυκλάδες. Συγκεκριμένα σου αναφέρω ότι επιλέγουν το νησί των Ανέμων, την Μύκονο, όπου εκεί επενδύουν σε ακίνητα αξίες από 800.000 ευρώ ως 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά κύριο λόγο επιλέγουν ακίνητα μονοκατοικής, ψυχικής Αττικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια δίνουν μια έντονη κινητικότητα και δίνουν αποδόσεις που κυμαίνονται από 7,5-8%. Και ο στόχος κάποιου να αγοράσει ένα ακίνητο στη Μύκονο δεν είναι μόνο το να αποκτήσει μια διοικησία στην Ελλάδα και να πει πάω τους καλοκαιρινούς μήνες και κάνω διακοπές. Ο στόχος είναι πάω τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα, διαμένω ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το επόμενο χρονικό διάστημα το εκμεταλλεύομαι και βγάζω χρήματα. Δηλαδή εκμεταλλεύομαι και εγώ, συμμετέχω και εγώ ενεργά με λίγα λόγια, συναναπτυσσόμε την τουριστική βιομηχανία της χώρας. Μάλιστα. Παρόμοια εικόνα βλέπουμε και στην Άξο, όπου έχουμε αυτή τη στιγμή ομογενείς από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Νότια Αφρική, ενώ οι κύριοι αγοραστές, η αλλοδαπία του εξωτερικού είναι Γερμανία, Αμερικάνοι και Καναδοί. Ίδια εικόνα βλέπουμε και στην Πάρο, κατά κύριο λόγο και επειδή είναι Έλληνες, Ιταλοί και Γάλλοι τα τελευταία 3-4 χρόνια λόγω του νέου αεροδρομίου που υπάρχει στο νησί. Σαντορίνη μετά ένας προορισμός που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, παλιότερα μάλλον το επέλεγαν για να κάνουν εκεί το γάμο τους και όλη αυτή την εικόνα που τους άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τελευταία βλέπουμε ότι και επενδυτικά μπαίνουν στη Σαντορίνη. Εκεί βλέπουμε κατά κύριο λόγο να μπαίνουν ομογενείς από τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Σαν κύριοι επενδυτές. Yeah. Στην Σύρο μετά επιλέγουν και ομογενείς από τις ΗΠΑ στην Αυστραλία που έχουν καταγωγή από το νησί, καθώς και Ισραηλοί και Κινέζοι, την Τίνο Ιταλοί και Γάλλοι, συναμογώ πάλι βλέπουμε ομογενείς Καναδά και ΗΠΑ και στην Αυστραλία κατά κύριο λόγο είναι Γάλλοι, Γερμανοί και Ιταλοί. Ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν και την είσοδό τους Σουηδοί, Δανείοι και Τούρκοι. Μετά, πώς το είπες, Δανείοι, ποιοι άλλοι Τούρκοι το άκουσα. Δανείοι, Σουηδοί, Δανείοι και Τούρκοι. Α, και Σουηδοί, μάλιστα. Ναι, ναι. Μετά στην Μήλο βλέπουμε πάλι να υπάρχουν ομογένειες από τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, μαζί με Ιταλούς, Γάλλους και Ελβετούς, που είναι κυριότερα αγοραστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά βλέπουμε βασίλειο ότι ο εξυγχρονισμός του αεροδρομίου στην ΚΟ αποτέλεσε και ενίσχυε σημαντικό παράγοντα και ενίσχυε τον τουρισμό στην περιοχή και ήρθαν και τον είχαν νησιά όπως είναι η Κάλυμνος και η Μύσηρος. Εκεί βλέπουμε αγοραστές να προέρχονται από Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο και Εστονία, ενώ έντονη παρουσία στην Μύσηρο έχουν ομογενείς από τη ΣΥΠΑ. Στην Αστυπάλια κατά κύριο λόγο είναι Ιταλοί και Γάλλοι. Ενώ οι τιμές εκεί πέρα στην Αστυπάλια είναι σχεδόν οι ίδιες με την ΚΟ. Και ένα σημαντικό στοιχείο που θα δώσω Βασίλη και θα γυρίσουμε μετά στην υπηρετική χώρα είναι το εξής. Στη Ρόδο είναι κατά κύριο λόγο, ήτανε μάλλον πριν τις κυρώσεις Ρώσοι, είναι αυτή τη στιγμή Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι και Τούρκοι και σύμφωνα με τα στοιχεία του 2007 για τη λαχανιά της Ρόδου το 40% των κατοικιών ανήκει σε αλλοδαπούς, κυρίως βορειοευρωπαίους. Η ΔΟΗ ανέφερε ότι για το 2007 το 70% των πωλήσεων κατοικιών αφορούσε Άγγλους υπηκόους, το 10% Ιταλούς και το υπόλοιπο 20% άλλες εθνικότητες, Γερμανούς και Γάλλους. Και δείχνει δηλαδή την συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται το 80% των αλλοδαπών που επέλεξαν να αγοράσουν ακίνητα στο νησί της Ρόδου είναι μόνιμοι κάτοικοι πλέον και είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Μάλιστα. Μάλιστα. Για τα δικά μας, ναι, παρακαλώ. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο στόχος που είχε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια να μπει σε δικασία να υπάρξουν επενδύσεις από συνταξιούχους αρχίζει σιγά σιγά και υλοποιείται και έχει μάλλον υλοποιηθεί ήδη από το 7 στη Ρόδο. Το θέμα είναι να το μάθουμε και σε άλλες περιοχές και να κάνουμε σωστή προώθηση αυτού του προϊόντος. Τώρα όσον αφορά την περιοχή μας, βλέπουμε το εξής,
Ο νομός Αττικής περιέχει επενδυτικές ευκαιρίες. Ο Πειραιάς, όπως έχουμε πει πάρα πάρα πολλές φορές εδώ από το ραδιόφωνο δικό στο κανάλι 1, ο Πειραιάς αποτελεί επενδυτικό μονόδρομο. Βλέπουμε κινητικότητα και από Ζεαρινούς και από Κινέζους, αλλά όχι Κινέζους μεμονωμένους, δηλαδή κάποιος Κινέζος ιδιώτης έχει την αγορά στην ακίνηση στον Πειραιά, έτσι τον ενδιαφέρει Golden Visa. Βλέπουμε να έρχονται εταιρείες, εφάνεται αυτή τη στιγμή, ιδιωτικά σχήματα επενδυτικά στον Πειραιά, με στόχο τα ακίνητα απόδοσης. Βλέπουν ότι ο Πειραιάς διαθέτει αυτή τη στιγμή ακόμα από θέματα ολόκληρων κτηρίων, αυτόνομων κτηρίων. Αυτό είναι το είδος του ακινήτου που βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα. Το ίδιο ακριβώς βλέπουν και οι Ισραηλινοί. Δηλαδή οι Ισραηλινοί που επένδυσαν στο προηγούμενο έτη στο Δήμο Αθηναίου σε αποτελεί κτίρια, βλέπουν αυτή τη στιγμή τον Πειραιά, ο οποίος αναπτύσσεται και μπαίνουν σε δικασία πραγματικά να αναζητούν ολόκληρα κτίρια με στόχο την άμεσα ανακαίνιση των κειμένων ακινήτων, είτε να αλλάξουν τη χρήση και να τα αξιοποιήσουν ως κατοικίες, είτε να φτιάξουν γραφειακούς χώρους υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα όμως ο Πειραιάς βλέπουμε και έντονη κινητικότητα και από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι τι βλέπουν. Βλέπουν τον πληθωρισμό να καλπάζει. Παράλληλα, τι λένε οι άνθρωποι. Ο πληθωρισμός πάντα μας φοβίζει όλους όσον αφορά τους καταθέτες. Τη στιγμή που οι τράπεζες δίνουν μηδενικό σχεδόν επιτόκιο κατάθεσης. Εκεί βλέπουμε μια κινητικότητα από ιδιώτες ενδιαφερόμενους αγοραστές της τάξης των έως 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Υπάρχουν δύο κλίμακες, είναι αυτοί που είναι 60 με 70 και αυτοί που είναι 150 με 200 χιλιάδες. Yeah. Αυτοί που είναι με 150 με 200 χιλιάδες ευρώ κατά κύριο λόγο επιλέγουν καταστήματα στους εμπορικούς δρόμους του Πειραιά, έτσι ώστε να έχουν ένα καλό εισόδημα από την εκμετάλλευση του ακινήτου. Ενώ αυτοί που είναι σε 60-70 χιλιάδες ευρώ ψάχνουν ακίνητα 50-70 τετραγωνικά μέτρα να τα ανακαινήσουν και να βγουν και αυτοί πλέον στη διαδικασία να μισθώσουν το συγκεκριμένο ακίνητο και να έχουν μηνιαία εισοδήματα. Γενικότερα βλέπουμε όπως διαμορφώνεται η εικόνα στην ελληνική κτηματαγορά, είναι σαν να δημιουργείται μια δεύτερη επενδυτική ευκαιρία για αυτούς που άργησαν να την εμπιστευτούν. Ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν φτάσει στο ανώτερο επίπεδο τιμών. Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη Μπάκα, ευχαριστούμε για τα όσα χρήσιμα μας είπες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Μέχρι την επόμενη στήλη, Θέμης Μπάκας, επικεφαλής του πανελλαδικού δίκτυου e-real estate. Καλημέρα, καλό μήνα, Θέμη. Καλημέρα. Καλημέρα.